Καλησπέρα. Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020, η μεγάλη Τετάρτη του 2020 που μας βρίσκει στην καραντίνα και το βραδινό μας vlog έρχεται από έναν νέο άνδρα, 35 ετών, ο οποίος μας περιγράφει τη δική του ιστορία με τους δικούς του γονείς. Και έρχεται έτσι με ένα περίεργο τρόπο αυτό το vlog να κουμπώσει με το χθεσινό vlog, το χθεσινοβραδινό vlog, Uh, όπου μια γυναίκα μιλούσε για τη δύσκολη σχέση της με τη οικογένεια του συζύγου της, τη δύσκολη, μέσα σε πολλά εισαγωγικά και πολλά θαυμαστικά στο πλάι, δύσκολη οικογένεια του συζύγου της. Και αυτή τη φορά έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε έναν άνδρα, ο οποίος έχει γονείς προβληματικούς, έχει γονείς που θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε και εντός αγωγικών ο οποίος όμως δεν είναι σιωπηλό. Δεν είναι Θύμα, δεν είναι επιθύνιο στι εντολέ του. Καλησπέρα, Θέκλα. Καλησπέρα. Είμαι ένα άνδρας 35 ετών, παντρεμένο με τη γυναίκα μου. Έχουμε ένα κοριτσάκι τριών ετών και σε λίγο καιρό περιμένουμε και το δεύτερο παιδάκι μα. Ζούμε αγαπημένοι, αλλά και με τα καθημερινά μας προβλήματα όπω όλοι. Αλλά δεν το βάζουμε κάτω, παρά τα προβλήματα που έχω από του γονεί μου η οποία είναι τοξική, υπερπροστατευτική και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Θα προσπαθήσω να κάνω μια μικρή και σύντομη περίληψη της ζωής μου για να φτάσω στο τώρα. Από μικρό ήμουν ζωερό παιδί, αρκετά θα έλεγα, με τις συνέπειες των πραξιών μου. Ένα ζωερό παιδί δεν είναι κακό πράγμα, ίσως δείχνει και ένα ζωντανό και έξυπνο παιδί. Μεγαλώνοντας, κλείστηκα στον εαυτό μου περισσότερο, κάνοντας λίγου φίλους και καλούς. Πάντα υπήρχε η σύγκριση από τη μητέρα μου με τον αδερφό μου, γιατί εγώ δεν είχα πολλού φίλου, ενώ εκείνο είχε. Πολύ μεγάλο λάθο οι γονεί να συγκρίνουν τα παιδιά του μεταξύ του. Τι σου οι φίλοι είναι αυτοί, ενώ το αδερφό σου κοίτα είναι γιατροί και μπλα μπλα μπλα. Δηλαδή, για αυτήν ο αδερφό σου ήταν πιο κοινωνικά αποδεκτό, ο αδερφό σου και οι παρέ του, από ότι εσύ και οι δικέ σου παρέ. Δεν έδινα σημασία. Καλά έκανε και δεν έδινα σημασία. Έφυγα για σπουδέ σε άλλη πόλη, ευτυχώ λέω μετά από τόσα χρόνια. Στον πρώτο χρόνο μου εδώ, γνώρισα τη γυναίκα μου που αγαπηθήκαμε μέχρι και σήμερα και από τότε άρχισαν τα προβλήματα. Πιστεύω την ζήλευαν που με πήρε από εκείνου, σχολιάζοντα ότι άλλαξα. Ναι, είχαν δίκιο, γιατί μεγάλωνα και αγαπούσα πολύ μια γυναίκα που το άξιζε. Όλα σχεδόν καλά μέχρι που τελείωσα τον στρατό. Με πίεσαν να δουλέψω την οικογενειακή μα επιχείρηση με τη δικαιολογία ότι πρέπει να ξεκινήσω ένσημα. Το δέχτηκα όσο και να μην το ήθελα. Άφηνα την κοπέλα μου μόνη δύο εβδομάδε να δουλέψω και δυο μαζί τη. Εκείνη δούλευε στην πόλη που μέναμε μέχρι που την απέλησαν και τότε άρχισαν τα δύσκολα. Πήραν τηλέφωνο του γονεί τη, κρυφά από εμά, με τη δικαιολογία ότι ήθελαν να μα βοηθήσουν λέγοντα ότι είναι τόσο καιρό άνεργοι, ενώ οι γονεί τη δεν ήξεραν τίποτα. Αυτό μα έφτασε κοντά στο χωρισμό. Αλλά δεν του έκανα τη χάρη και νοθήκαμε περισσότερο. Δηλαδή πήγαν και έβαλαν εμπόδια, θκιάλαφα τα λέμε εδώ στην Κύπρο, εμπόδια στη σχέση σου εσένα με τη γυναίκα σου, με το να, να πάνε να αποκαλύψουν στου γονεί τη γυναίκα σου ότι ήταν άνεργοι. Εδώ που τα λέμε από τη στιγμή που η κοπέλα ήταν παντρεμένη και μαζί σου, εσεί κάνατε κουμάντο στα οικονομικά σα. Αν είχε του λόγου τη που θα του είχε για να μην το στου γονεί τη, δεν του έπεφτε εκείνου λόγου να ανακατευτούν και να πάνε να το πούν. Αναγκαστικά το δέχτηκαν που εμεί ενωθήκαμε περισσότερο, ασχέτω αν κατά καιρού τη σχολίαζαν αρνητικά. Από το γάμο μα και μετά άρχισαν τα δύσκολα μαζί του. Σε κάθε ευκαιρία μα έκαναν τη ζωή κόλαση κατηγορούσαν εμένα ή τη γυναίκα μου. Το πρόβλημα κυρίως είναι η μητέρα μου που έχει διαγνωστεί με ένα χρόνιο νόσημα και αρνείται να πάει σε ψυχολόγο. Δεν είναι ψυχολογικό το χρόνιο νόσημα με το οποίο έχει διαγνωστεί η μητέρα σου, δεν λέω το νόσημα για να μην σας φωτογραφίσω, αλλά σίγουρα κάποιο που έχει μια χρόνια νόσο, και ειδικά αυτό άνοσο, ε, κάνει καλά να πάρει και ψυχολογική στήριξη. Έχουμε φτάσει σε σημείο να μου πει η μάνα μου, πιστεύω για να με πονέσει, ότι δεν είναι μάνα μου. Και να με βοηθήσει να βρω τους γονείς μου. Αυτό δεν τη το συγχωρώ όσο ζω. Αυτό είναι ένα πολύ σκληρό πράγμα να πει η μάνα στο παιδί ότι δεν είμαι μάνα σου και σε έχω υιοθετήσει. Πάρα πολύ σκληρό. Σε καταλαβαίνω. Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε άποψη αντίθετη από τη δικιά της. Είμαστε κακοί, δεν τη σκεφτόμαστε. Άχαχαχαχαχ. Λέει ότι με απομάκρυνε η γυναίκα μου, την προσβάλλουν σε μένα και φυσικά δεν το δέχομαι. Και μαλώνουμε συνεχώ, σύν τη άλλη χίλια δυο πράγματα που φέρνουν καυγάδε. Έχουμε φτάσει να μην μιλάω με τη μητέρα μου σχεδόν μήνα για κάτι που δεν φταίω, πιστεύω καθόλου. Σχολίαζε τη ζωή μα με τα δύο παιδιά ότι όλο θα μαλώνουν, θα σκίζει το μωρό τα βιβλία τη μεγάλη και όλο τέτοια αρνητικά πράγματα, χαριτολογώντα βέβαια. Χαριτολογώντα λέγονται οι μεγαλύτερε χοντράδε και κριάδε και κακίε. Έκανα το λάθο εντό εισαγωγικών να πω. Ρε, μα να πε μου και κάτι θετικό που θα κάνουν τα παιδιά. Ότι θα προσέχει το μεγάλο, το μωρό και τέτοια. Και εκεί άρχισε το παραλήρημα ότι τη φημώνω. Δεν τολμά να μιλήσει και τέτοια. Ναι, τη, τη, τη φημώνει την τοξική να μην πει τι κακίε τη. Τέτοιο φήμωμα. Μπα. Τώρα απειλεί ότι αν πάω να μείνω στο πατρικό για τρίμερο, ότι θα αυτοκτονήσει. Δεν θα τη κάνω τη χάρη. Απλώ πιστεύω είναι καλύτερη απόσταση. Και εγώ νομίζω ότι είναι η καλύτερη απόσταση και να κόψετε έτσι τις σχέσεις σα για κάμποσο καιρό. Για όσο καιρό χρειαστεί. Ο πατέρα μου είναι πιο κοντά μου και πιο διπλωματικό, αλλά με τι ίδιε απόψει με τη μητέρα μου. Μήπω είναι ο επτάμενο πίθηκο τη μάνα σου, The Flying Monkey. Στη θεωρία για, τον α... για τη λειτουργία των αρχιστιστών ανθρώπων, η Flying Monkeys, οι πτάμενοι πίθηκοι, είναι αυτοί οι οποίοι περιτριγυρίζουν ένα άνθρωπο που λειτουργ... έναν πρόσωπο που λειτουργεί με εγωκεντρικό και ναρκιστικό τρόπο, το ταΐζουν με αποδοχή και ενώ μπορεί να μην το λένε ξεκάθαρα, μεταφέρουν τις ιδέες τους. Οι γονεί μου μας βοηθάνε οικονομικά και έχουν το θάρρος ή θράσος να μου κάνουν τη ζωή κόλαση. Αυτό είναι. Όταν σου δίνουν χρήματα, νιώθουν ότι εγώ επενδύω πάνω σου, άρα εσύ θα κάνεις αυτό που σου λέω. Και ξέρω και γονεί οι οποίοι ε, θα ήθελαν πάρα πολύ να τους είχαν ανάγκη τα παιδιά τους οικονομικά, ούτως ώστε να έχουν με αυτόν τον τρόπο μοχλοποίησης, leverage. Τα χρήματα είναι δύσκολο πράγμα η οικονομική εξάρτηση ενήλικων παιδιών από τους γονείς τους. Εγώ όμως έχω διαλέξει να είμαι με τη γυναίκα μου που αγαπώ και με αγαπά και ας λένε ό,τι θέλω. Το θέμα είναι ότι έχω χρόνια να γελάσω και όποτε γελάσω το πληρώνω ακριβά μου κάνοντα μου κάποιο σκηνικό, μέχρι και το κοριτσάκι μου το μικρό του φταίει και έχουν παράπονα και από το παιδί μου. Νιώθω ότι φτάνω στα ψυχολογικά μου όρια. Δεν αντέχω άλλο προσβολέ για μένα και την οικογένειά μου. Θέλω να χαρώ και να ζήσω πραγματικά ευτυχισμένο. Πρέπει να αποκοπείς από του γονεί σου για να ζήσει ευτυχισμένο, δυστυχώ. Κάθε μέρα παλεύω με τον εαυτό μου να είμαι καλά για τη γυναίκα μου και το παιδί μου, προσπαθώντα να μην κάνω τα λάθη τους πάνω στην οικογένεια μου. Εννοείς να μην κάνεις και εσύ τέτοια λάθη που έκαναν οι γονείς σου σε σένα, να τα κάνεις πάνω στη γυναίκα σου και στο παιδί σου. Απλώς μου λείπει το γέλιο πολύ. Σίγουρα θα επισκεφτώ έναν ψυχολόγο στην περιοχή που μένω γιατί δεν αντέχω άλλο. Έχω φτάσει σε σημείο να μην έχω την ανάγκη να τηλεφωνήσω ή ακόμα και να πάω να τους δω. Και ας έχουμε να βρεθούμε κάτι μήνες. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που θα διαθέσεις να διαβάσεις το μήνυμά μου. Η γνώμη σου μετράει πολύ για μένα και πάλι σε ευχαριστώ πολύ. Απάντησα εγώ στο φίλο. Αγαπητέ μου, τώρα διάβασα το mail σου και έφρυξα. Πόσο ψυχολογικό πόλεμο σου κάνουν οι δικοί σου, πόσο. Η γνώμη μου είναι να αποστασιοποιηθεί από του γονεί σου και να μην περιμένεις να σου δώσουν κάτι που δεν θα σου δώσουν ποτέ. Αγάπη και αποδοχή. Στέλνω την αγάπη μου σε σένα και στη σύζυγο σου με το καλό Τόνιο Μωρό. Και μου απάντησε επίση ο φίλο. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Μπορεί να κάνει την επιστολή vlog επειδή δεν θα αναφερθούν ονόματα, οπότε θα ήθελα να δω αναλυτικά τη γνώμη σου, υποτίθεται ότι οι γονεί μου μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει λάθη και με αγαπάνε. Ό,τι και να είναι, σίγουρα γίνεται με λάθο τρόπο και με πληγώνουν. Το ίδιο συμβαίνει και στον αδελφό μου. Θα περιμένω να με ενημερώσει για το βλόγκ. Το βλόγκ βγήκε σήμερα. Μεγάλη Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020. Λοιπόν, ε, Άμα σου πω ότι χάρηκα με την επιστολή σου, δεν θα το πιστέψεις, αλλά χάρηκα, γιατί δεν λαμβάνω συχνά επιστολέ από άνδρες οι οποίοι έχουν τα μάτια ανοιχτά και έχουν και συνειδητοποιούν την τοξικότητα που έχει η οικογένεια του, ο πατέρα του, η μάνα του πάνω στη ζωή τους. Ε, εφόσον παρακολουθεί τα βίντεο εδώ στο κανάλι, θα έχει ακούσει ότι συχνά έρχονται επιστολέ από νύφε, οι οποίε ε, είναι σε απόγνωση με την τοξικότητα της πεθεράς τους, του πεθερού του και γενικά της οικογένειας του ανδρός Συγχαρητήρια για σένα, σε σένα. Μπράβο που έχεις τα μάτια σου ανοιχτά. Μπράβο που έχεις υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη ώστε να εντοπίσεις την πηγή των προβλημάτων που η πηγή των προβλημάτων είναι η δυσλειτουργική σου οικογένεια, η οικογένεια το, πα, του, πατέρα σου και της μητέρας σου, όχι η δικιά σου που έχεις η γυναίκα σου, η οικογένεια από την οποία προέρχεσαι, η πατρική και η μητρική οικογένεια. Ε, οι γονεί σου είναι ακατάλληλοι για γονεί. Δυστυχώ το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ. Ε, συμβαίνει το εξή άδικο πράγμα. Άνθρωποι που είναι κατάλληλοι για γονεί να προσπαθούν πολύ να κάνουν παιδιά και να μην τα καταφέρουν και άνθρωποι που είναι κατάλληλοι για γονείς δεν μπορούν εύκολα βιολογικά να συλλάβουν παιδί. Λοιπόν, ε, η γνώμη μου είναι ναι, να πα στο ψυχολόγο και καλά θα κάνει και να κρατήσεις όσο το δυνατόν περισσότερη απόσταση. Δεν τους χρωστάς απολύτως τίποτα. Είναι επεμβατική, είναι απορριπτική και είναι τοξική. Δεν φταίσαι εσύ γι' αυτό. Δεν ξέρω ποιος φταίει και τι φταίει. Σίγουρα έχουν και αυτοί ήδη μερίδιο ευθύνη, Γιατί ο κάθε άνθρωπος ανά πάσα στιγμή καλείται να αποφασίσει τι ρόλο θα παίξει στη ζωή και τι ρόλο θα παίξει στη ζωή των παιδιών του αν θα είναι μια θετική επίδραση στη ζωή των παιδιών του ή αν θα είναι μια τοξική, αρνητική επίδραση στη ζωή των παιδιών του. Ε, και ήδη. ίδιοι. και ο τρόπο που μεγάλωσα, φαντάζομαι, φταίνε και οι εμπειρίε που είχα στη ζωή του, φταίνε διάφορα άλλα πράγματα, αλλά φταίνε και ήδη. Και όπω εσύ τώρα προσπαθεί με όσα μέσα έχει στη διάθεσή σου να μην είσαι τοξικό προ τη γυναίκα σου και προ τα παιδιά σου, το ίδιο θα μπορούσαν να προσπαθήσουν και αυτοί οπότε δεν τους χρωστάς τίποτα. Είναι αυκαρίστητοι που λέμε στην Κύπρο, δηλαδή δεν ευχαριστούνται με τίποτα. Ό,τι και να τους κάνεις δεν θα ευχαριστούνται. Είναι ε, κάποιοι τύποι ανθρώπων οι οποίοι θέλουν συνεχώς να κλαίγονται και συνεχώς να έχουν παράπονα. Και όσε προσπάθειε και αν κάνει το παιδί του, ο σύντροφο του ή οποιοδήποτε άλλο από τον οποίο έχουν παράπονα να του ευχαριστήσει, με τίποτα δεν θα του ευχαριστήσει γιατί ακριβώ δεν θέλουν να ευχαριστηθούν, θέλουν απλώ να παραπονιούνται. Δεν είναι ανάγκη να παραπονιούνται σε σένα για σένα. Α παραπονιούνται αλλού και α μην το μαθαίνει και δεν μα νοιάζει. Φυσικά και αυτό που έκανα με τα πεθερικά σου την άλλη φορά ήταν, ε, τι να πω, το λιγότερο εσχρό. Παρενέβηκαν με τέτοιο τρόπο. Τι ήθελαν να πούν, ήθελαν να πούν ότι η κόρη σα είναι άνεργη και δίνουμε εμεί λεφτά στο ζευγάρι, δώστε και εσεί. Δεν ξέρω πώ το σκέφτηκαν, αλλά σίγουρα δεν είναι σεβαστικό απέναντι στα παιδιά του. Ένα θα σου πω. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ αυθόρμητο άνθρωπο, πολύ παρονοητικό. Όμω, όσον αφορά στα παιδιά μου, προσέχω πάρα πολύ να μην πω τίποτε στα ίδια ή στου φίλου του ή σε άλλα που να του προσβάλλω να του φέρω σε δύσκολη θέση. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πολύ απέναντι στα παιδιά μα. Όλοι μα. Όπω είσαι και εσύ προσεκτικό απέναντι στα δικά σου παιδιά. Την αγάπη μου να έχει και σου ξαναλέω χαίρομαι που είσαι άνδρα, αλλά παρόλα αυτά είσαι ξυπνητό Αντιλαμβάνεσαι τη ζημιά που σου γίνεται από την τοξική σου οικογένεια και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι σου για να αποδεσμευτεί. Αποδεσμεύσου. Μείνε μακριά, χωρί ενοχέ. Καλό βράδυ.